είναι γνωστό ότι οι Έλληνες δεν αλλάζουν εύκολα τις συνήθειές τους. Και ο καφές είναι μία από αυτές, αφού η πλειονότητα συνηθίζει να καταναλώνει 1 με 2 καφέδες ημερησίως. Η συγκεκριμένη συνήθεια μάλιστα φαίνεται να είναι ωφέλιμη για τον οργανισμό μας, με την προϋπόθεση ότι η κατανάλωση γίνεται με μέτρο. Τα βασικά ωφέλη του καφέ λίγο πολύ τα γνωρίζουμε όλοι, καθώς η ισορροπημένη κατανάλωσή του βοηθά στην πρόληψη του διαβήτη, μέχρι και στην προστασία από τις νόσους του ύπατος, του Πάρκινσον και του Αλτσχάιμερ. Ένα ρόφημα καφέ είναι επίσης πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, ενώ παράλληλα έχει διεγερτική επίδραση, ενισχύοντας τις νοητικές αποδόσεις. Επιπλέον ενυδατώνει τον οργανισμό, καθώς αποτελείται κατά βάση από νερό και βελτιώνει τις αθλητικές επιδόσεις. Ο σκέτος καφές όμως φαίνεται να έχει μερικές ακόμη ευεργετικές ιδιότητες. Εκτός λοιπόν από τις παραπάνω ιδιότητές του να μειώνει τον κίνδυνο όλων των παραπάνω ασθενειών, όταν ο καφές δεν περιέχει ζάχαρη μπορεί να συμβάλλει στην πρόληψη ορισμένων μορφών καρκίνου, όπως είναι ο καρκίνος του στόματος, του προστάτη, του ύπατος και εκείνου του παχαίου σεντέρου. Όσον αφορά τη διατροφή επίσης, ο σκέτος καφές είναι πλούσιο σε αντιοξειδωτικά, τα οποία μπορούν να καταπολεμήσουν την βλάβη των κυττάρων και να μειώσουν τον κίνδυνο σοβαρών παθήσεων, όπως ο καρκίνος και οι καρδιακές παθήσεις. Πιο συγκεκριμένα, ο καφές χωρίς ζάχαρη περιέχει και μέτριες ποσότητες βιταμίνης Β2 και μαγνησίου.